Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. 5η 20 Ιανουαρίου. Καλώς ήρθατε στις δημοσκοπήσεις. Θα δούμε και σήμερα όλα τα θέματα της επικαιρότητας, πάντα υπό το πρίσμα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βέβαια, θα ξεκινήσουμε με τα ζητήματα του καιρού. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωση καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Θα δούμε σε λίγα λεπτά, αφού σας δώσω τρόπους επικοινωνίας, ποια είναι τα χαρακτηριστικά και ποιες επί της ουσίας είναι περιοχές ιδιαίτερα της Αττικής που θα πληγούν. Να ξεκινήσω με τρόπους επικοινωνίας λοιπόν. Δημοσκοπήσεις παπάκι, Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι, Attica TV.gr, 211-27-00-14, το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής, www.attica.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube, Δημοσκοπήσεις Attica TV. Πάμε κατευθείαν να δούμε τα ζητήματα σχετικά με τον καιρό, γιατί φαίνεται, τουλάχιστον αυτό καταγράφουμε και με ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής, ότι είναι ένα σύστημα το οποίο έρχεται και θα μας επηρεάσει. Στην τηλεφωνική μας γραμμή λοιπόν είναι ο κύριος Καντερές, ο Νίκος Καντερές, ο μετεωρολόγος, όπου θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες. Κύριε Καντερέ, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Λεμόνη, σε εσάς και στους τηλεθεατές. Πραγματικά. Ναι. Επισημάνω καταρχάς ότι ζήτησα εγώ και σας πήρα τηλέφωνο να έχουμε σήμερα αυτή την επικοινωνία λόγω αυτού του καιρικού φαινομένου. Αισθάνομαι, θα έλεγα, την υποχρέωση στους κατοίκους, ιδιαίτερα της Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, που για τόσα χρόνια έχω ασχοληθεί, γνώρισα ανθρώπους εξαιρετικούς, με αγάπησαν, με συμπάθησαν, με στήριξαν και ένιωθα λοιπόν την ανάγκη έτσι να αναφερθώ στο καιρικό αυτό θέμα. Μάλιστα, λοιπόν, και σας ευχαριστούμε πολύ που. Θέλετε να πείτε εδώ, να δώσετε ουσιαστικά στους τηλεθεατές μας και την πρόγνωση τι περιμένουμε τα επόμενα 24 ώρα. Να σας πω καταρχάς ότι αυτό το επισήμανα από την περασμένη Δευτέρα, επισημένοντας ότι θα ερχόταν μια ισχυρή κακοκαιρία. Και μάλιστα συγκεκριμένα έχω αναφέρει ότι είναι μια ιστορική, θα έλεγα, ψυχρή εισβολή για μήνα Ιανουάριο, και μπορώ να το εξηγήσω και επιστημονικά. Γιατί θα έχουμε μια σημαντική πτώση θερμοκρασίας με τη στάθμη που μετρέται η θερμοκρασία. Άρα λοιπόν σήμερα, αν θα έχουμε 14 και 15 βαθμούς αύριο, να περιμένουμε την Κυριακή και την Δευτέρα, για την Αθήνα τουλάχιστον, γύρω στους 2 με 3 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πάρα πολύ σημαντική παράμετρος η πτώση θερμοκρασίας. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Καντέρε, συγγνώμη που σας διακοπτώ. Επειδή μιλήσατε για ιστορική ψυχρή εισβολή, αυτό το λέτε επειδή δεν έχουμε συνηθίσει μέσα στον Ιανουάριο ή είναι τόσο σημαντικό αυτό το φαινόμενο? Εγώ τη χαρακτήρισα ιστορική, γιατί βλέποντας τα ιστορικά αρχεία, 65 τουλάχιστον χρόνων, για το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, να έχουμε σε αυτή την στάθμη που μετράμε την θερμοκρασία τέτοια τιμή που θα μας προκύψει την Κυριακή, δεν έχει ξανασυμβεί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το χαρακτήρισα ιστορική, γιατί δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι στα ίδια επίπεδα και αν έχει συμβεί μία φορά. Άρα λοιπόν εκ των γεγονότων αποδεικνύει ότι πράγματι θα είναι ιστορική αυτή η ψυχρή εισβολή για το μήνα Ιανουάριο ή για τη συγκεκριμένη περίοδο. Και δεύτερον, έχω πει επίσης ότι για μια εβδομάδα περίπου θα είναι εντός παρανθήσεως στην κατάκτηση χώρα και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Αυτά είναι οι δύο άξονες, οι δύο πυλώνες αυτής της σημαντικής μεταβολής. Και θα πούμε τώρα και για τα χιόνια. Να αναφέρουμε λοιπόν ότι αυτή η κακοκαιρία, και αύριο θα έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα, ανέβει η θερμοκρασία στην Αθήνα στους 14 και 15 βαθμούς, και το Σάββατο θα νιώσουμε λοιπόν αυτή την ψυχρή εισβολή, αν θέλετε να εξηγήσουμε για τον πολικό αεροχήμαρο, που μας έρχεται για να δώσει αρχάς μια κακοκαιρία το Σάββατο με συννεφιές, με βροχές, με χιόνια στα όρα, τα κεντρικά, υπηρετικά, στα παιδινά και βόρεια κεντρικά. Και να κατεβαίνει λοιπόν αυτή η ψυχή μας και να επηρεάζει και το λεκανοπέδιο της Αττικής. Και εδώ επίσης να σημειώνουμε ότι η θερμοκρασία θα πέσει και θα έχουμε ισχυρούς βοριάδες. Για το λεκανοπέδιο της Αττικής πάντα και το Σάββατο και για την Κυριακή, που θα περάσει αυτή το πρώτο κύμα της ψυχρής εισβολής, περιμένουμε χιονοπτώσεις. Βέβαια στα Ορεινά και στα Βίλια και στη Χασιά και στη Μαλακάσα και στα Κιούρκα. Ίσως να μην είναι όμως η χιονόπτωση πολύ μεγάλη, διότι θα εξαρτηθεί στη χιονόπτωση, περνώντας αυτό το σύστημα πάνω από το λεκανοπέδιο της Αττικής και συγκεκριμένες περιοχές, τι βρίσκει στην ατμόσφαιρα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Χρειάζεται όμως εδώ μια επισήμανση και μια προσοχή να πάρουν τα μέτρα αυτοί που χρειάζονται για την Εθνική Οδό Άγιο Στέφανο, Μαλακάσα, Ηρίκη κλπ. Μην τυχόν υπάρχει κάποια χιονόπτωση μεγάλη και δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα. Έτσι, το επισημαίνω με αυτό.
Καλά κάνετε και το επισημαίνετε, γιατί έχουμε και το πρόσφατο παράδειγμα της, το περσινό παράδειγμα της Μύδειας, οπότε δεν θέλουμε να επαναληφθούν. Επειδή ξέρω και από προηγούμενα χρόνια με το παραμικρό κλείνουν κάποιο φορτηγό, επειδή έχω ζήσει πολλά χρόνια την κατάσταση και ξέρω και θέλω να δίνω πρακτικές συμβουλές, έτσι πέραν των θεωρητικών που όλοι αναπτύσσουν αυτή τη στιγμή. Να δώσουμε λοιπόν κάποιες πραγματικές, έστω και αν αποτύχουν τελευταία στιγμή, αλλά καλό είναι να παίρνουν τα μέτρα μας, γιατί εάν ο Μηγέννη έχει μια ισχυρή χιονόπτωση και υπάρχει κάποιο πρόβλημα, είναι κρίμα και άδικο να κλείνει η Αττική Οδός, η Εθνική Οδός, από μια όχι τόσο ισχυρή χιονόπτωση. Έτσι, όχι διαρκείας. Πάμε λοιπόν τώρα στη συνέχεια της εξέλιξης του καιρού. Αυτό το σύστημα λοιπόν θα περάσει και την Κυριακή, θα μας παραμείνει πάρα πολύ κρύο. Βέβαια στη Δυτική Ελλάδα και τα φαινόμενα θα σταματήσουν, στη Βόρεια Ελλάδα θα είναι λίγα και οι χιονοπτώσεις βασικά θα είναι από Θεσσαλία και νοτιότερα, μη εξαιρωμένη της Αττικής, της Εύβοιας, της Ανατολικής Πελοποννήσου, χιόνια που θα πέσουν και στις Κυκλάδες και στις Σποράδες και στην Κρήτη και στη Δωδεκάνησα. Από εκεί και πέρα όμως η κατάσταση δείχνει, διότι δημιουργείται, επιστημονικά λέγεται ο Μέγα Μπλοκ, και μια κατάσταση στην ατμόσφαιρα που θα ξαναγυρίσει υποτύπων ακτινωτής επίδρασης ένα άλλο σύστημα για να επηρεάσει ξανά το λεκανοπέδιο της Αττικής Δευτέρα προς Τρίτη με νέες χιονοπτώσεις και ίσως περισσότερες χιονοπτώσεις. Αυτά όμως εξηγούνται αναμένα και ανά στιγμή. Άρα δείχνει δηλαδή ότι δεν ξεφεύγουμε εύκολα με αυτό το σύστημα. Και από εκεί και πέρα. Οι χιονοπτώσεις που λέτε, κύριε Καντερέ, μιλάμε και για χαμηλό υψόμετρο. Κοιτάξτε, δηλαδή, η χαμηλότητα θα είναι και σε χαμηλό υψόμετρο και χαμηλότερα. Το πόσο όμως θα είναι το ύψος των χιονοπτώσεων δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Δείχνει όμως ότι Δευτέρα προς Τρίτη θα πέσουν περισσότερα χιόνια. Το εάν τώρα χιονίσει λίγο με το σύνδεσμο, λίγο μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι η περιφέρεια Αττικής να είναι προετοιμασμένη. Ούτε θα έχουμε τις χιονοπτώσεις που είχαμε με τον Διομήδη πριν από λίγες μέρες στην κεντρική Θεσσαλία και στη Μακεδονία. Δεν δείχνει τέτοια κατάσταση. Το γεγονός όμως είναι ότι το κρύο θα συνεχίσει και Τετάρτη και Πέμπτη, θα έλεγα και Παρασκευή. Δηλαδή δεν πρόκειται να δούμε μέγιστη θερμοκρασία σε διψήφιο αριθμό στους 10 βαθμούς Φερρυπίν. Οπότε μπορεί αυτό το σύστημα ήρθε για να μείνει. Ήρθε για να μείνει, κύριε Καντερέ. Για να μείνει αρκετές ημέρες. Μπορεί να πάει στους 5, 6, 7, αλλά η κανονική τιμή για την Αθήνα αυτές τις ημέρες είναι για τους 13 βαθμούς. Όπως καταλαβαίνετε, η εβδομάδα που έρχεται έχει αρκετό ψύχος. Και δεδομένου ότι είμαστε και σε περίοδο κορονοϊού, πρέπει λοιπόν αυτές οι πληροφορίες να φτάσουν στη βάση χωρίς επαναλαμβάνω να ξεσηκώνουμε τον κόσμο. Δεν χρειάζεται. Δεν είναι ψύχρεμες φωνές. Αλλά είναι όμως δύο-τρία στοιχεία τα οποία απλώς οι άνθρωποι πρέπει να γνωρίζουν και στις μετακινήσεις τους και να πάρουν τα μέτρα τους προφύλαξης για αυτόν τον χιονιά που μας έρχεται. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την αναλυτική πρόγνωση. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη και τα μηνύματά σας τα άκουσαν όλοι μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και νομίζω ότι γίνεται η απαραίτητη προετοιμασία. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Καντερέ. Καλή συνέχεια. Αλλάζουμε θέμα λοιπόν, πάμε στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Έχει ανοίξει ήδη η συζήτηση από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών, όπως είχε δεσμευθεί και στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Πάμε να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο τι είπε ο Υπουργός Εσωτερικών στην αρμόδια επιτροπή σχετικά με την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, όπου επεσήμανε ότι δεν θα μεταφερθούν η πρωτοβάθμια υγεία αλλά και η εκπαίδευση στους ΣΟΤΑ. Να δούμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η επιλογή που κάνει η κυβέρνηση είναι ότι επί του παρόντος, και είναι κάτι το οποίο το ξέρουν μετά από τη μελέτη που έγινε, ότι επί του παρόντος η κυβέρνηση δεν προτίθεται να μεταφέρει την πρωτοβάθμια υγεία, ούτε την εκπαίδευση στα δημοτικά, να τη μεταφέρει στην αυτοδιοίκηση. Δεν προτίθεται να το κάνει αυτό. Θα ήθελα όμως να ακούσω αν έχετε αντίθετες προτάσεις ως προς αυτό. Θα ήθελα να ακούσω. Κουκουέ άκουσα, έχει μια καθαρή θέση, ευρύτερη και γενικότερη, όχι μόνο προς αυτό. Αλλά θέλω να ακούσω, άλλες πολιτικές δυνάμεις το εξετάζουν αυτό, το βλέπουν. Επί του παρόντος, εγώ διευκρινίζω, η κυβέρνηση δεν προτίθεται να κάνει κάτι τέτοιο. Άρα, ως προς το κομμάτι αυτών των αρμοδιοτήτων, είναι σαφές τι λέμε. Τι μένει να συζητήσουμε? Μένει να συζητήσουμε δύο θέματα. Θα σας πω και τα δύο θέματα πόσο σημαντικά είναι. Το πρώτο είναι τι συζητάμε από τις αρμοδιότητες αποκεντρωμένες να μεταφέρουν προς την αυτοδιοίκηση, από τις αρμοδιότητες των αποκεντρωμένων. Και εδώ, εγώ θέλω, κύριε Πρόεδρε, να, αν θέλετε, οι βουλευτές να εμβαθύνουν κάπως
στα συγκεκριμένα πια ζητήματα τα οποία απασχολούν την κυβέρνηση στη συζήτηση αυτή. Αλλά ας γίνουμε συγκεκριμένοι. Τι ωραία είναι να λέμε μεταφορά αρμοδιοτήτων, να πάμε λίγο στο διατάφτα. Ποιες αρμοδιότητες συγκεκριμένα? Το ζήτημα των διαδικασιών που συνέχεται με τις συναρμοδιότητες σε διάφορα διοικητικά επίπεδα. Διότι πραγματικά ζητήματα δημιουργούνται στο επίπεδο των διαδικασιών. Η απλούστευση λοιπόν των διαδικασιών είναι εκείνη η οποία κυρίως θα μας βάλει στο κέντρο μιας συζήτησης και αυτό αποτελεί πάλι μια φιλοδοξία, μη αν θέλετε ενταχθήσα επί του παρόντος στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, καθώς πρώτα πρέπει να τελειώσουμε με το επίπεδο των αρμοδιοτήτων. Αλλάζουμε θέμα και πάμε στα της πανδημίας. Και πριν δούμε την επιδημιολογική εικόνα της Αττικής Αναπεριφερειακή Ενότητα, να παρακολουθήσουμε τι είπε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου, όπου σχολίασε την εξέλιξη της πανδημίας, τόνισε ότι υπάρχει εκτόνωση, αλλά μεγάλη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Να παρακολουθήσουμε το απόσπασμα. Παρατηρείται μια σταδιακή εκτόνωση, καθώς συνεχίζεται η μείωση των κρουσμάτων. Αλλά θα πρέπει να συνυπολογίσει κανείς την εξέλιξη αυτή ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ασυμπτωματικοί φορείς, οι οποίοι βεβαίως και μεταδίδουν τον ιό. Και δεύτερον, εξακολουθεί να υπάρχει αυξημένη πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τόσο σε απλές κλίνες εξαιτίας της Όμικρον, όσο και στις μονάδες εντατικής θεραπείας εξαιτίας της Δέλτα, που ενώ στην κοινότητα παραμένει σε ένα χαμηλό ποσοστό, περίπου στο 10%, προκαλεί τις μισές και μάλιστα τις πιο βαριές νοσήσεις, ιδίως στους ανεμβολίας στους συμπολίτες μας. Αξιολογώντας το σύνολο των δεδομένων, η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων εισηγήθηκε χθες και η κυβέρνηση αποφάσισε την παράταση των μέτρων που αποφασίστηκαν στο τέλος του προηγούμενου έτους για μία ακόμη εβδομάδα. Να προσθέσω επίσης σχετικά με την πανδημία ότι μετά την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού για τέταρτη δόση στους πολίτες που ανήκουν στην ομάδα των άνοσο-κατοσταλμένων, ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα προκειμένου να κλείνουν τα ραντεβού τους. Παράλληλα, για τη διευκόλυνση των νησιωτών μας, άνοιξαν σε 26 νησιά νέες εμβολιαστικές γραμμές για τα παιδιά ηλικίας 5 ως 11 ετών. Οι εμβολιασμοί θα γίνονται σε κέντρα υγείας ή σε πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία των νησιών στις 28 Ιανουαρίου και στις 4 Φεβρουαρίου. Και οι γονείς μπορούν να κλείσουν τα ραντεβού μέχρι και τις 25 Ιανουαρίου. Να δούμε σε αυτό το σημείο ποια είναι η επιδημιολογική εικόνα της Αττικής Αναπεριφερειακή Ενότητα, σύμφωνα πάντα με τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν και το διευκρινίζω, τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από τον ΕΟΔΗ. 7.400 είναι στο σύνολο όλα τα κρούσματα, τα 974 στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, τα 977 στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειο Τομέα Αθηνών, τα 398 στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, τα 940 στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, 2.107 στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 794 στην Περιφερειακή Ενότητα Νότου Τομέα Αθηνών, 1.092 στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και 118 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων Αττικής. Να δούμε και ποια είναι τα αποτελέσματα των rapid test που διενεργήθηκαν σε δήμους της Αττικής. Ξεκινώντας από το Δήμο Αχαρνών, 415 rapid test, εκ των οποίων τα 24 εντοπίστηκαν θετικά. Στο Δήμο Διονύσου, 284 rapid test, εκ των οποίων τα 19 θετικά. Στο Δήμο Αμαρουσίου, 530 rapid test, εκ των οποίων τα 29 θετικά. Στο Δήμο Ελευσίνας, 321 rapid test, 27 εκ των οποίων θετικά. Στο Δήμο Περιστερίου, 450 rapid test, εκ των οποίων τα 51 εντοπίστηκαν θετικά. Στο Δήμο Ηλίου τώρα, 476 rapid test, εκ των οποίων τα 34 θετικά. Στο Δήμο Χαϊδαρίου, 455 rapid test, εκ των οποίων τα 56 θετικά. Στο Δήμο Αλίμου, 409 rapid test, εκ των οποίων τα 40 θετικά. Στο Δήμο Γλυφάδας, 325 rapid test, εκ των οποίων τα 24 θετικά. Στο Δήμο Πειραιά, 365 rapid test, με τα 34 εντοπίζονται θετικά. Και θα συμπεριλάβω σε αυτά και τα rapid test που διενεργήθηκαν από τον ΕΟΔΗ και την Περιφέρεια Αττικής στο Δήμο Ηλιούπολης, όπου είχαμε, αλλά φυσικά και με την συμβολή του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, είχαμε 256 αρνητικά τεστ και 6 θετικά. Στο Δήμο Ηλιούπολης είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε.
Να πάμε να αλλάξουμε τώρα θέμα. Έχουμε πολλές καταλήψεις σε σχολεία. Έχουμε δει όμως σε πολλές περιπτώσεις σταματούν την κατάληψη, αλλά εμφανίζονται εικόνες ντροπής αμέσως μετά από την κατάληψη. Θα δούμε τώρα αποκλειστικές φωτογραφίες που εξασφάλισε ο σταθμός. Είναι λύκειο στο Δήμο Μελισσίων. Βλέπετε τις χαρακτηριστικές εικόνες, τι συνέβη και πώς, σε ποια κατάσταση είναι το σχολείο αμέσως μετά την κατάληψη. Εικόνες πραγματικά, που εικόνες ντροπής. Βλέπουμε πώς έχει καταλήξει, πώς βρίσκεται μάλλον, πώς είναι ένας χώρος ενός σχολείου. Ξαναλέω, είναι στο Δήμο, είναι λύκειο στα Μελίσσια αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε. Να δούμε όλες τις εικόνες, γιατί πραγματικά και δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό. Έχουμε δει και άλλες καταλήψεις. Μάλιστα, σε λίγη ώρα θα βρίσκεται εδώ και ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού, που έχει ανάλογα περιστατικά. Να δούμε πώς απαντάει ο Δήμος και σε αυτή την περίπτωση. Αλλάζουμε θέμα τώρα. Ιστορική ημέρα λοιπόν για την Αίγινα η χθεσινή. Είχαμε με τη συμβολή της Περιφέρειας Αττικής την ολοκλήρωση ενός πολύ σημαντικού έργου και νερό, παροχή νερού στο νησί της Αίγινας, μια μέρα πραγματικά που πραγματικά μένει στην ιστορία του νησιού. Να δούμε τι έχουν πει στην κάμερα τόσο ο Περιφερειάρχης Αττικής ο κ. Γιώργος Πατούλης, η Αντιπεριφερειάρχης, αλλά και ο Δήμαρχος Αίγινας. Ένα έργο το οποίο είναι από τα πιο εμβληματικά έργα της χώρας και ίσως και μοναδικό και στο επίπεδο της κατασκευής του, αλλά και των χιλιομετρικών μέτρων που θα έπρεπε να διανύσει το νερό για να φτάσει μέχρι την Αίγινα από τους κεντρικούς συλλέκτες ΕΙΔΑΠ. Ένα έργο προϋπολογισμού 23 εκατομμυρίων ευρώ και βέβαια 14,5 χιλιομέτρων απόστασης από το ένα σημείο μέχρι το άλλο, μέχρι και 95 μέτρα βάθους της θάλασσας. Αυτό και μόνο δίνει την αξία και τη μοναδικότητα αυτού του έργου. Ξεκινάει και επισήμως η υδροδότηση του νησιού με νερό μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού από την πέρανη της Αλαμίνας στην θέση εδώ που είμαστε στο λεόντι της Κυψέλης Αίγινας. Μετά την ολοκλήρωση των επιτυχών δοκιμών που ολοκληρώθηκαν με την μεγάλη δοκιμή που αφορούσε την παροχετευτικότητα, πλέον είμαστε έτοιμοι για αυτήν την διοικητική παραλαβή προς χρήση. Για εμάς εδώ είναι ένα ιστορικό γεγονός, μια πραγματικά ιστορική στιγμή η οποία θα φέρει το νησί σε αυτονομία, επάρκεια και αυτοτέλεια όσον αφορά το νερό. Και θέτει τον Δήμο σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης και ευημερίας των πολιτών. Εγώ από μεριά μου θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, την Τεχνική Υπηρεσία, την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Μπόγρη, όλους όσους συντέλεσαν σε αυτήν εδώ τη στιγμή. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ σημαντική μέρα τόσο για το νησί της Αίγινας αλλά και για την Περιφέρεια Αττικής. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω για την αρρωγή και τη συνδρομή τόσο τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής και της Αντιπεριφέρειας Νήσων, όσο και του ίδιου του Περιφερειάρχη, που πολλές φορές με την προσωπική του ενασχόληση και έσκυψε κάθε φορά πάνω από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο έργο και μας οδήγησε και ο ίδιος πολλές φορές σε λύσεις προβλημάτων που θα μπορούσαν να είχαν καθυστερήσει περαιτέρω το έργο. Ήταν ένα έργο που πραγματικά είναι πρωτότυπο τόσο σε ελληνικό επίπεδο αλλά και παγκοσμίως, είναι από τα πιο πρωτότυπα και τεχνικά προχωρημένα έργα αυτού του τύπου. Πρέπει επίσης να ευχαριστήσω ιδιαίτερα και τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Περιφερειάρχη και την κυρία Περιφερειάρχη για τα καλά λόγια που είπαν για την εταιρεία μου, αλλά και για τη συμβολή τους να ξεπεραστούν πάρα πολλά εμπόδια διοικητικής, οικονομικής και άλλης φύσης για το έργο.
Επιστροφή λοιπόν εδώ στο στούντιο, ένα πολύ σημαντικό έργο για την Αίγινα και όχι μόνο για όλη την Αττική. Θα πάμε σε λίγο να δούμε και το αυτοδιοικητικό δελτίο της ημέρας, να σας δώσω για άλλη μια φορά τρόπους επικοινωνίας, γιατί θέλουμε και τα δικά σας μηνύματα, αυτή την αμφίδρομη σχέση που έχουμε καθημερινά. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica.tv.gr στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV, το email της εκπομπής είναι το Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica.tv.gr, 211-27-007-14 το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής, www.attica.tv.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube Δημοσκοπήσεις Attica TV. Δίνω κατευθείαν το λόγο στην Ματίνα Πολυχρόνη, η οποία βρίσκεται στο στούντιο, να ακούσουμε και τις αυτοδιοικητικές ειδήσεις και άλλες μάλλον αυτοδιοικητικές ειδήσεις της ημέρας. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Να επαναφέρει στην κανονική του λειτουργία το Παίδων Πεντέλης, καλεί με ψήφισμά του προς το Υπουργείο Υγείας το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Επίσης ζητά να αποκατασταθεί άμεσα η λειτουργία του Σεισμανόκλειου, το οποίο πλέον δέχεται μόνο COVID περιστατικά. Σε μια ιστορική απόφαση για τη Δημοτική Ενότητα Καλάμου προχώρησε το Περιφερειακό Συμβούλιο, καθώς κινούνται οι διαδικασίες για την ένταξη της περιοχής στο σχέδιο πόλης. Κοινή αναφορά ώστε να μην εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στο Πάνιο Όρος απίφθηναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι Δήμοι Σαρονικού και Λαβρωτικής. Παράλληλα, οι δύο Δήμοι προσέφυγαν ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ώστε να ακυρωθεί άδεια εγκατάστασης νέου αιωλικού σταθμού. 350 συστήματα βυθιζόμενων κάδων στο κέντρο και τις γειτονιές της πρωτεύουσας τοποθετεί ο Δήμος Αθηναίων, έχοντας εξασφαλίσει την χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης. Με τη δράση αυτή αντικαθιστά 1.750 συμβατικούς κάδους απορριμμάτων. Τον λογαριασμό στους καταληψίες μαθητές στέλνει ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού Ηλίας Αποστολόπουλος για τις κλοπές και τους βανδαλισμούς που προκάλεσαν σε δύο λύκια της πόλης τις προηγούμενες ημέρες. Συνεχίζεται για 8η συνεχή χρονιά ο λογοτεχνικός διαγωνισμός Δήμου Βύρωνα με θέμα αφιερωμένο στην μικρασιατική καταστροφή και την προσφυγιά. Άτομα ηλικίας 13 έως 30 ετών από όλη την Ελλάδα μπορούν να πάρουν μέρος με πεζά ή ποιητικά κείμενα. Και κλείνοντας, έξυπνους αισθητήρες σε ράμπες και διαβάσεις για άτομα με αναπηρία τοποθετεί ο Δήμος Αθηναίων. Περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Διαβάσεις για άτομα με αναπηρία βάζει ο Δήμος Αθηναίων με την εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων. Αυτοί οι αισθητήρες είναι τοποθετημένοι πάνω στις διαβάσεις των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα. Είναι πάνω στο έδαφος, τοποθετημένο σε αισθητήρα και δίνει ένα σήμα. Από τη στιγμή που ο αυτοκίνητο παρκάρει πάνω στο σημείο, εμείς κατευθείαν ειδοποιούμαστε, έχουμε ζωντανή εικόνα στον χάρτη που βλέπουμε στο κέντρο επιχειρήσεων. Κοκκινίζει, να σας δώσω να καταλάβετε, είναι μια κουκίδα πάνω, η οποία κοκκινίζει μόλις παρκάρει κάποιος. Και άμεσα εμείς ενημερώνουμε τους αστυνομικούς που είναι έξω να παρέμουν και να βεβαιώσουν παράβαση στο σημείο. Μέχρι στιγμής 830 αισθητήρες έχουν εγκατασταθεί από την Λεωφόρο Αλεξάνδρα στο Σύνταγμα, την Ομόνια μέχρι και το Παγκράτη, καθώς στη χώρα μας κάθε μήνα σημειώνονται περίπου 500 παράνομες σταθμεύσεις σε ράμπες διάβασης αλλά και θέσεις για άτομα με αναπηρία. Να πούμε ότι δεν υπάρχει χρηματικό πρόστιμο, είναι μηδενικό και οι ποινές που επιβάλλονται είναι η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας, πινακίδες, άδεια οδήγησης και το δίπλωμα και η άδεια κυκλοφορίας για 60 ημέρες. Σε περίπτωση υποτροπής στους 6 μήνες που κάνει την ίδια παράβαση κάποιος, προβλέπεται η οριστική αφαίρεση του διπλώματος του. Το σύστημα αναμένεται να επεκταθεί σε ακόμη περισσότερα σημεία, ενώ παράλληλα ο Δήμος συνεχίζει το πρόγραμμα ανακατασκευής πεζοδρομίων και ραμπών για άτομα με αναπηρία. Μια σημαντική δράση, σημαντική πρωτοβουλία από πλευράς Δήμου Αθηναίων. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα. Πρώτη είδηση φυσικά είναι το ζήτημα με το Παίδων Πεντέλης. Είναι ένα θέμα που το έχουμε ανεβάσει και εμείς πολύ ψηλά στην δημοσιογραφική ατζέντα. Από την πρώτη μέρα έχουν βρεθεί εδώ προσκεκλημένοι και το επόμενο διάστημα θα έχουμε και απάντηση για το Παίδων Πεντέλης. Πάντως, να επισημάνουμε αυτό που είπε η τελευταία δήλωση του Υπουργού, του κ. Πλεύρη, για το συγκεκριμένο, ότι θα είναι για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και μάλιστα δεσμεύτηκε ανοιχτά ότι δεν θα είναι μόνιμη αυτή η χρήση του νοσοκομείου.
Μένει να το δούμε αυτό φυσικά. Οι χρήστες του Γιώργου του εθιμούνται ως εμβολιαστικό κέντρο για παιδιά, όπως και το Σεισμανόγλιο, το οποίο πλέον δέχεται μόνο COVID περιστατικά και υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και διαδηλώσεις από τους υγειονομικούς για τον λόγο αυτό. Αν έχουμε χρόνο λίγο, για αυτό που είπαμε για τον 8ο, είναι η 8η συνεχόμενη χρονιά που ο Δήμος Βύρωνα κάνει αυτόν τον πολύ όμορφο λογοτεχνικό διαγωνισμό. Έτσι λοιπόν άτομα 13 έως 30 ετών μπορούν έως 30 Ιουνίου να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό με θέμα, συγκεκριμένα είναι μικρασιατική καταστροφή και προσφυγιά, ξαναλέω έως 30 Ιουνίου. Είτε ποίηματα, είτε πεζά κείμενα, ό,τι θέλουν και μάλιστα ο Δήμος δίνει και την φράση «Δεν θα ξαναδώ τον τόπο μου, αλλά δεν θα τον ξεχάσω ποτέ». Είναι φράση της Φιλιός Χαϊδεμένου και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, με αυτή την έμπνευση μάλλον από την μικρασιατική καταστροφή, τους καλούν να γράψουν κάτι πολύ όμορφο και να το αποστείλουν σε φάκελο, καλύτερα δηλαδή να είναι έντυπα γραμμένο. Μάλιστα, νομίζω ότι θα σχολιάσει το ζήτημα με τους βανδαλισμούς στο σχολείο, αλλά θα έχεις αμέσως... το Δήμαρχο, γι' αυτό το άφησα. Θα αμέσως μετά ο Δήμαρχος ο Ηλίας Αποστολόπουλος, ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού, να δούμε αυτό το σημαντικό ζήτημα και φυσικά όλα τα ζητήματα που αφορούν στο Δήμο του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα. Καλή συνέχεια. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και όπως σας είπα και πριν από λίγα δευτερόλεπτα, επιστρέφουμε με τον Δήμαρχο Παπάγου Χολαργού, τον κύριο Ηλία Αποστολόπουλο. Επιστροφή λοιπόν εδώ στις δημοσκοπήσεις, δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σας είχα προαναγγείλει ότι βρίσκεται μαζί μας ο κύριος Ηλίας Αποστολόπουλος, ο Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, κύριε Λέμα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης, γιατί πραγματικά σήμερα είστε στο επίκεντρο. Ο δικός σας Δήμος βρίσκεται στο επίκεντρο. Μετά την κατ' εμέ αυτονόητη απόφαση που έχετε πάρει, ώστε οι βανδαλισμοί που υπήρξαν σε σχολεία του δικού σας Δήμου να καλυφθούν αυτές οι ζημιές από αυτούς που τις προκάλεσαν. Η αλήθεια είναι ότι αντικρίσαμε εικόνες ντροπής και θλίψης και λύπης. Όταν βλέπεις αίθουσες με θρανία, με καρέκλες κατεστραμμένες, να έχουν βάλει φωτιά, να έχουν κάψει βιβλία, να έχει κλαπεί χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, βιντεοπροβολής, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, διαδραστικοί πίνακες, ένα λάπτοπ, να καταστραφεί μια τηλεόραση. Το πρώτο που σκέφτεσαι, λες, γιατί έγινε όλο αυτό. Τι τροφοδοτεί τέτοιο μίσος αυτών των ανθρώπων που το κάνανε. Η δεύτερη σκέψη είναι, μα εδώ κλαπήκαν και πράγματα. Δηλαδή κάποιος μπήκε επί τούτου μέσα στο σχολείο, ενώ υπήρχε κατάληψη, για να κλέψει και να αποκομίσει το όφελος. Άρα νομίζω οπότε, Δήμαρχε, μιλάμε και για νομική διαδικασία σε όλο αυτό. Βεβαίως, έτσι κι αλλιώς έχει γίνει. Ο διευθυντής του σχολείου από την πρώτη στιγμή είχε καταθέσει μήνυση, που είναι υποχρεωμένος. Ξέρετε, όταν ένα σχολείο τελεί υποκατάληψη, πρέπει οι διευθυντές να πάνε στην αστυνομία και να το δηλώσουν. Άρα έχει γίνει αυτό. Και βεβαίως, αφού έχουν κλαπεί πράγματα, έχει δηλωθεί και το τμήμα ασφαλείας θα ξεκινήσει καταθέσεις και δαχτυλικά αποτυπώματα και όλα τα λοιπά τα οποία πρέπει να γίνουν. Εμείς όμως είπαμε ότι οι μαθητές γνωρίζουν τι έγινε ακριβώς. Τους έχουμε καλέσει σε διάλογο, σε μια συνάντηση με εκπροσώπους του 15 μελούς, για να δούμε ακριβώς πώς θα επιστραφούν πίσω αυτά τα πράγματα ή πώς θα πληρώσουν οι μαθητές αυτά τα οποία λείπουν πριν από το σχολείο. Γιατί ο Δήμος είναι ξεκάθαρο. Ο Δήμος δεν θα δαπανίσει ούτε ένα ευρώ για το συγκεκριμένο εξοπλισμό ο οποίος καταστράφηκε ή κλάπηκε από το σχολείο. Είναι σημαντικό όμως να αναφέρουμε πώς ξεκίνησαν αυτές οι καταλήψεις και γιατί σας ερωτώ, Δήμαρχε, γιατί θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ενδεχομένως οι μαθητές αντιδρούσαν σε κάτι που δεν έκανε ο Δήμος. Έχει σχέση Όχι, ο Δήμος τα αιτήματα, μόνο... Πρώτα απ' όλα οι καταλήψεις ξεκίνησαν με το ξεκίνημα 10 Ιανουαρίου, την πρώτη μέρα δηλαδή, που γυρίσαμε από τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. Τα αιτήματα που. Γιατί έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με τους μαθητές και με τη σχολική κοινότητα, με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων. Είμαστε ένας Δήμος που έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα στα σχολεία τα τελευταία χρόνια. Αν θέλετε, εγώ θα το ομολογήσω και από την πίεση της σχολικής κοινότητας. Δεν είναι μόνο ότι εμείς θέλαμε να κάνουμε έργα, αλλά πιεστήκαμε κιόλας να κάνουμε έργα. Οπότε, αν υπήρχε κάποιο αίτημα, θα ήμασταν εκεί κατευθείαν να δώσουμε λύση. Τα αιτήματα όμως που υπήρχαν ήταν για το τέστινγκ. Για το να κλείνουν οι αίθουσες όχι στο 50% στην ένα μαθητή, αλλά σε λιγότερο ποσοστό.
στην Τράπεζα Θεμάτων, στο γιατί δεν πήγαν εκδρομή ή ανεμβολία στις μαθητές και κάποια άλλα θέματα τα οποία δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με το Δήμο. Έχετε κάνει μια αποτίμηση αυτής της ζημιάς ενδεχομένως? Είναι περίπου στα 7-8 χιλιάδες ευρώ η ζημιά που έχει γίνει συνολικά στα δύο σχολεία, γιατί είχαμε ζημιές και σε δύο σχολεία. Απλά η μεγαλύτερη ζημιά είναι στο Λύκειο του Παπάγου και λιγότερες ζημιές έχουμε στο Λύκειο του Χολαργού. Δεν έχετε άλλα ζητήματα σε άλλα σχολεία? Αυτή τη στιγμή το δεύτερο Λύκειο Χολαργού έχει κατάληψη. Δεν έχει φθορές από όσο γνωρίζουμε. Βέβαια, περιμένουμε να ανοίξει για να δούμε ακριβώς τι θα συμβεί και εκεί. Μάλιστα. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα υπάρξει και θα έχει εξέλιξη το επόμενο διάστημα αυτή η ιστορία. Προφανώς. Περιμένουμε τους μαθητές, περιμένουμε τη συνάντηση, περιμένουμε να δουν τι τρόπους θα προτείνουν και αυτοί για να καλυφθεί το συγκεκριμένο ποσό. Μπορεί να αποφασίσουν να πληρώσουν όλοι όσοι συμμετείχαν στις καταλήψεις. Μπορεί να αποφασίσει η μαθητική κοινότητα να κάνουν κάποιες δράσεις, να κάνουν κάποια μπαζάρ, να κάνουν κάποιες εκδηλώσεις που να μαζέψουν χρήματα και να μπορούν από εκεί να καλύψουν το συγκεκριμένο ποσό. Μπορεί να μην δοθεί η επιχορήγηση που δίνεται στο συγκεκριμένο σχολείο. Πάντως, επαναλαμβάνω και το λέω με πλήρη ειλικρίνεια, δεν θα δοθεί ούτε ένα ευρώ για την αποκατάσταση των συγκεκριμένων ζημιών. Γενικά, να πάμε στο θέμα των σχολείων, να ξεκινήσουμε λίγο από το ζήτημα του κορονοϊού. Τα σχολεία σας ξεκίνησαν πέραν των συγκεκριμένων καταλήψεων. Έχουν κυλήσει όλα ομαλά αυτές τις δύο εβδομάδες σχετικά με τον κορονοϊό? Ναι, θα έλεγα το μεγαλύτερο πρόβλημα τελικά στο ξεκίνημα πάλι της σχολικής δραστηριότητας με το άνοιγμα των σχολείων ήταν οι δάσκαλοι στα δημοτικά, οι οποίοι δεν είναι εύκολο να αντικατασταθούν. Δηλαδή, είχαμε αρκετούς δασκάλους οι οποίοι αρρώστησαν, ήταν θετικοί στον ιό. Οπότε εκεί υπήρχε ένα πρόβλημα, γιατί ούτε τις τάξεις μπορούσες να τις ενώσεις. Σε καμία περίπτωση. Και δεν υπήρχαν και αντικαταστάτες. Δεν υπήρχαν πολλοί αντικαταστάτες. Ενώ στο Γυμνάσιο Λύκειο ήταν πιο καλά τα πράγματα. Έχουμε και ένα καλύτερο ποσοστό εμβολιασμού. Γενικά, συνολικά η πόλη έχει ένα ποσοστό εμβολιασμού πάνω από 90% και τα στοιχεία που σας λέω είναι αρχές Δεκεμβρίου. Στους μαθητές ήμασταν στο Λύκειο ήμασταν πάνω από 50-55% και περίπου στο 35-40% ήταν το γυμνάσιο. Οπότε δεν είχαμε έτσι τόσα πολλά προβλήματα στην δευτεροβάθμια. Οι μαθητές οι οποίοι αρρώστησαν την πρώτη μέρα που δηλωθήκαν τουλάχιστον τα self-test ήταν περίπου 100 σε ένα σύνολο 4.200 μαθητών περίπου. Ένα 3% που αν θέλετε είναι λιγότερο από τα ποσοστά τα οποία εμφανίστηκαν δημόσια. Γενικότερα υπήρξε μια αναστάτηση τις πρώτες μέρες, αλλά μετά νομίζω και σήμερα που συζητάμε είναι όλα ομαλοποιημένα. Σαφώς υπάρχει πρόβλημα και με κάποιους καθαριστές. Κάποιοι καθαριστές είναι θετικοί στο ιό, οπότε κοιτάμε εκεί να μπορούμε να αντικαταστήσουμε ή να τροποποιήσουμε, αν θέλετε, από κάποιο σχολείο κάποιο, να το μεταφέρουμε κάπου αλλού για να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα τα οποία. Πάντως, αυτό το ζήτημα που θέτεται, Δημαρχή, είναι πολύ σημαντικό και το καταγράφω γενικά σε συζητήσεις με αιρετούς, με δημάρχους, ότι ο συνδυασμός καραντίνα και κρούσματα και τηλεεργασία μάλλον έχουν δημιουργήσει μεγάλα ζητήματα στη λειτουργία των Δήμων. Ισχύει και στη δική σας περίπτωση? Έχετε καταφέρει να ανταπεξέλθετε χωρίς να υπάρχουν προβλήματα? Κοιτάξτε, υπάρχουν προβλήματα γιατί όταν σου λείπουν ένας οδηγός για παράδειγμα, δεν μπορεί να βγει το πορματοφόρο το βράδυ να μαζέψει σκουπίδια. Δεν υπάρχουν αντικαταστάτες. Δεν έχουμε, ξέρετε, όλοι είμαστε σε τεράστια έλλειψη προσωπικού, όλοι οι Δήμοι και ιδιαίτερα οι Δήμοι της Αττικής, έτσι. Δεν έχω την ίδια εικόνα για τους Δήμους επαρχίας, γιατί ενδεχομένως εκεί να μπορούν να καλυφθούν και κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Πάντως, στην Αττική έχουμε τεράστιο πρόβλημα έλλειψης προσωπικού. Οπότε, όταν κάποιος είτε αρρωστήσει ο ίδιος, είτε αρρωστήσει κάποιο συγγενικό του πρόσωπο, άρα πρέπει να μείνει σε καραντίνα. Ακόμα και η τηλεεργασία είναι αντιπαραγωγική στο δημόσιο και σε πολλές εργασίες δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορώ να φανταστώ στον τομέα της καθαριότητας ποιος θα τηλεργαστεί, στον τομέα του πρασίνου ποιος θα τηλεργαστεί. Άρα όποιος αρρωσταίνει μας δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα. Και να πούμε την αλήθεια και τα προβλήματα ψυχολογικά που έχουν δημιουργηθεί από τον εγκλεισμό σε όλους τους κατοίκους. Ξέρετε, υπάρχει μια μεγαλύτερη αντίδραση σε όλα, σε ό,τι γίνεται. Ένα πιστοποιητικό θέλεις και επειδή
Κάτι σου λέει ο υπάλληλος, θα το πάρεις μετά από μια μέρα, μετά από δύο μέρες, κατευθείαν. Αυτό το καταγράφετε εσείς ως δήμαρχος καθημερινά και το λέω γιατί είστε ο βαθμός εκείνος που ουσιαστικά ο πολίτης είναι ο πρώτος βαθμός που συναντάει μπροστά του όταν έχει κάποιο παράπονο. Οπότε αυτό έχει διωγγωθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Μα ξέρετε, φτάνουν στο δήμαρχο για να μεσολαβήσουμε στην εφορία, για να πάρουν πιο γρήγορα το πιστοποιητικό για μια μεταβίβαση ακινήτου που θέλουν. Για να μεσολαβήσουμε στο κτηματολόγιο, για να κάνουν την εγγραφή, γιατί καθυστερεί και τους δίνουν δύο-τρεις μήνες και θέλουν να κάνουν πιο γρήγορα τα συμβόλαια, γιατί ξέρετε, αυξάνονται και αντικειμενικές αξίες. Δεν ξέρω πόσες αιτήσεις είχαμε από τις 15-20 Δεκεμβρίου μέχρι τέλος του χρόνου για να πάρουν τη βεβαίωση TAP. Δηλαδή, θυμηθήκανε όλοι οι κάτοικοι ξαφνικά τη μεταβίβαση που ξέρουν ότι θέλουν να την κάνουν εδώ και πολύ καιρό να εμφανιστούν. Είχαμε και περίπτωση δηλαδή που ήρθε δύο μέρες πριν λήξει ο χρόνος. Τις τακτοποιήσαμε όλες. Καταφέραμε και θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό για το υπερβάλλον ζήλο που έδειξε. Δώσαμε όλες αιτήσεις. Ακόμα και άνθρωπος που ήρθε στις 30 του μήνα, 31 πήρε τη βεβαίωσή του. Αλλά όλα αυτά έγιναν με μεγάλη πίεση, με μεγάλη δυσκολία και με μια αρκετά καλή οργάνωση, αν επιτρέπετε να πω, από τον Αντιδήμαρχο αλλά και από εμένα προσωπικά προς τις υπηρεσίες. Πώς εξελίσσεται, Δήμαρχε, το δημοτικό σας έργο με αυτές τις συνθήκες που περιγράψαμε? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια ομάδα που συνεχίζει δεύτερη θητεία στο Δήμο. Ήδη έχουμε ολοκληρώσει, γιατί βγάλαμε και ένα φυλάδιο για να ενημερώσουμε τους κατοίκους τα έργα που ήδη έχουμε κάνει, που είχαμε δεσμευθεί ότι θα τα κάνουμε με το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Θέλω να πω ότι ήδη έχουμε ολοκληρώσει το 50% των έργων που είχαμε πει και είχαμε δεσμευθεί ότι θα γίνουν στη συγκεκριμένη θητεία. Μιλάμε για πάρα πολλά έργα στα σχολεία, όπως είπα. Άρα, ουσιαστικά τα δύο πρώτα χρόνια έχετε ολοκληρώσει και το 50%. Ακριβώς. Υπάρχει μια ισορροπία σας. Αρκετά έργα στα αθλητικές εγκαταστάσεις. Έχουν ανακαινιστεί σχεδόν όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Έχουμε βάλει ταρτάν σε δύο χώρους που ήταν χωμάτινους. Έχουμε αντικαταστήσει ταρτάν που είχε 20 χρόνια να αλλάξει. Παρκέ σε ένα κλειστό στάδιο μπάσκετ που είχε 25 χρόνια να αλλαχτεί. Μετατρέψαμε έναν πλαστικό τάπητα σε ξύλινο παρκέ που μπορούν πλέον να γίνονται και αγώνες. Κλείσαμε δύο ανοιχτά γήπεδα με ένα μπαλόνι, οπότε βρέξει, χιονίζει, που έτσι είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Και βέβαια έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης, ένα μεγάλο έργο ομβρίων που γίνεται, έργα αναπλάσεων σε πλατείες, σε παιδικούς σταθμούς, σε παιδικές χαρές. Όλες οι παιδικές χαρές είναι επιστοποιημένες και έχουμε δύο-τρεις παιδικές χαρές που είναι πρότυπο, που έρχονται από όλη την Ελλάδα και από όλη την Αττική, αν θέλετε, για να τις δούνε και για να διασκεδάσουν τα παιδιά τους αυτές τις παιδικές χαρές. Το κτίριο ΚΑΠΗ Πολυατρία, το οποίο κοντεύει να ολοκληρωθεί εντός του 22, θα έχουμε τα εγγένεια και όλοι αντιλαμβανόμαστε, γιατί έχουμε δύο δημοτικά πολυατρία στο Δήμο μας που είναι πάρα πολύ σημαντικά, με 10-12.000 επισκέψεις κάθε χρόνο. Στη σημερινή εποχή καταλάβαινε όλη τη χρησιμότητα που θα έχει ένας τέτοιος χώρος. Βλέποντας και τα σχολεία, στις σχετικές εικόνες, φαντάζομαι ότι και για εσάς είναι και αγανάκτηστο γεγονός ότι παραδίδεται ένα σχολείο. Είπα πόνο και θλίψη. Είναι πόνο και θλίψη. Σε αυτή την κατάσταση και το έτσι. Βλέπετε σε μια κατάσταση τελείως διαφορετική. Έτσι ακριβώς είναι. Και ξέρετε, είμαστε μια παράταξη που μας ενδιαφέρει ο διάλογος, μας ενδιαφέρει η συζήτηση. Δηλαδή, εγώ είμαι πολύ περίεργος ειλικρινά να ακούσω από τους μαθητές γιατί έγιναν αυτό το πράγμα. Είναι σημαντικό, είναι σημαντικό. Να επιστρέψω στο ζήτημα. Ο δοφωτισμός, βλέπω ότι η φωτογραφία ξεχάσαμε να κάνουμε. Έχουμε αλλάξει 5.500 φώτα. Η πόλη έχει αλλάξει όψη. Δηλαδή, περπατάς το βράδυ και βλέπεις έναν ομοιόμορφο φωτεινό φωτισμό, σύγχρονο LED. Έχουμε μια εξοικονόμηση 5 εκατομμύρια κιλοβατόρες. Και βέβαια, λόγω ακριβώς της εξοικονόμησης, μας έδωσε τη δυνατότητα να μειώσουμε και τα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη αυτή την εποχή, που το ρεύμα όλοι παίρνουμε λογαριασμούς και βλέπουμε ότι αυξάνει. Έχει αυξηθεί. Ο Δήμος έβαλε πλάτη και έχει μία μικρή για κάποιους μείωση. Ένα 7-8% περίπου μείωση στα δημοτικά τέλη. Και στην κοινότητα του Παπάγου και στην κοινότητα του Χολαργού. Είναι ιδιαίτερο σημαντικό, Δήμαρχε, γιατί έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση και στο κομμάτι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είδαμε και συνεδριάσεις που έγιναν με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης στο προηγούμενο διάστημα, όπου έχει συζητηθεί εκτενώς πώς οι Δήμοι θα καταφέρουν να τα απεξέλθουν στην αύξηση του ενεργειακού κόστους. Ναι, άρα λέω ότι εμείς φανταστείτε ότι έχουμε 5 εκατομμύρια κιλοβατόρες λιγότερες κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι πληρώνουμε πολύ λιγότερο πλέον στους λογαριασμούς ρεύματος και συν την αύξηση των τετραγωνικών, γιατί
Και στο Δήμο μας υπήρχαν αρκετοί που δεν δηλώναν τα σωστά τετραγωνικά. Εδώ και 1,5 χρόνο έχουμε τρέξει αρκετά τις διαδικασίες και έχουμε συμπεριλάβει και αυτή την αύξηση των τετραγωνικών. Έτσι καταφέραμε ακριβώς να προχωρήσουμε σε μια γενναία, εγώ θα πω, μείωση των δημοτικών τελών. Ποιοι είναι οι στόχοι για το 2022, για την χρονιά που μόλις μπήκε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι χρειαζόμαστε, παρόλο που έχουμε κάνει αρκετά βήματα, χρειαζόμαστε να κάνουμε κάποια άλματα πλέον στον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ήδη έχουμε ετοιμάσει 28 πιστοποιητικά, τα οποία το επόμενο διάστημα, και όταν λέω το επόμενο διάστημα, θέλει ένα-δύο μήνες ακόμα, έτσι, θα βγουν στον αέρα να μπορούν ο κάθε άνθρωπος από το σπίτι του με την ταυτοποίηση που θα κάνει μέσω της Γενικής Γραμματείας των Πληροφοριακών Συστημάτων, να μπορεί να παίρνει το πιστοποιητικό στο σπίτι του και να μην χρειάζεται να έρθει στο Δημαρχείο. Είναι, νομίζω, μια κίνηση προς τη σύγχρονη εποχή, μια κίνηση που θα εξοικονομήσει κόστος και χρόνο από όλους τους πολίτες, αλλά και από τους δικούς μας υπαλλήλους, που θα μπορούν πιο αυτοματοποιημένα να λειτουργούν καλύτερα. Επίσης, νομίζω ότι πρέπει να δίνουμε λύσεις στην καθημερινότητα. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει να λύσουμε. Εγώ δεν φοβάμαι να πω, δηλαδή, πεζοδρόμια. Οι περισσότεροι δήμοι έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα πεζοδρόμια και οι πολίτες δεν καταλαβαίνουν ότι κάπου είναι και η δική τους υποχρέωση. Ασφαλτοστρώσεις. Περνάει οπτική ίνα σε όλη την πόλη. Περάσανε φυσικό αέριο. Περνάνε δίκτυα ίδρευσης, δίκτυα αποχέτευσης. Περνάει τα αντιπλημμυρικά. Και αφήνουν την πόλη έτσι, σε μια κακή εικόνα. Άρα χρειάζεται να ρίξουμε αρκετά χρήματα στις ασφαλτοστρώσεις. Χρειάζεται μια βελτίωση στο πράσινο της πόλης, παρόλο που είμαστε ένας καταπράσινος δήμος, χρειάζεται ένας περισσότερο εμπλουτισμός, αν θέλετε, και να βάλουμε περισσότερο χρώμα στα φυτά μας, γιατί κάπου... Αυτό είναι, ακούγεται κάπως να το λέει ο Δήμος... Σας το λέω γιατί και εγώ κοιτάω το τι λείπει και το παραπάνω που το μπορούμε να δώσουμε. Πραγματικά έτσι. Το πράσινο που έχει ο δικός σας ο Δήμος, νομίζω το πρέπει το να προσπαθούμε ζηλεύουνε... για το καλύτερο, κύριε Λεμέ. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο μπορεί να είναι και λίγο πρόβλημα σε μερικές περιπτώσεις το πάρα πολύ πράσινο. Προφανώς, αν έχεις λίγο προσωπικό, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο και να το συντηρήσεις σωστά. Άρδρευση. Έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα αυτόματα συστήματα ποτίσματος που έχουν μπει, τα οποία είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό απαρχαιωμένα. Οπότε σιγά-σιγά κάνουμε αντικαταστάσεις. Και βέβαια έχουμε και 2-3 ακόμα έργα στις αθλητικές εγκαταστάσεις, 2-3 γήπεδα που θέλουν αντικατάσταση χλωροτάπητες. Ένα κολυμβητήριο που περιμένουμε να κάνουμε, μια κολυμβητική δεξαμενή. Έχουμε πράγματα τα οποία όμως είναι πιστά αποτυπωμένα στο πρόγραμμά μας και προσπαθούμε να το τηρούμε. Τα οποία ενδεχομένως βάζουν βάσεις και για μια επόμενη θητεία. Μου εντάξει, εγώ έχω δηλώσει βεβαίως και καλά κάνετε και το ρωτάτε να το επαναλάβουμε. Έχω δηλώσει ότι θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος και στις εκλογές του 2023. Η παράταξή μου έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια και για την επόμενη θητεία. Ακριβώς γιατί πιστεύω ότι έχουμε ακόμα να δώσουμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε βάλει το νερό στο αυλάκι, αν θέλετε, και είμαι σίγουρος ότι έχει κάποια χιλιόμετρα ακόμα να τρέξει. Είστε σαφείς, Δήμαρχε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ, εδώ. Κύριε Λεπέ. Καλή χρονιά να σας ευχηθούμε και καλή δύναμη, Δήμαρχε. Καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Να είστε καλά. Θα πάμε εμείς σε αυτό το σημείο και θα κλείσουμε με το βίντεο. Θα παρακολουθήσουμε τι είπαν στην κάμερα του Attica TV τόσο ο κύριος Μελισσανίδης, ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕΑΕΚ, αλλά και ο περιφερειάρχης Αττικής, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, μετά από συνάντηση που είχαν για το γήπεδο της ΑΕΚ, αλλά φυσικά και για τα συνοδά έργα. Και με αυτό το βίντεο θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Καλό σας απόγευμα. Σήμερα τελείωσε και τυπικά η τελευταία διαδικασία. Τελείωσαν οι υπογραφές με τους καινούριους ανάδοχους που είναι ο ΤΕΙ και η Eurosoft και θέλω να πιστεύω το καλοκαίρι θα είναι έτοιμο το γήπεδό μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πατούλη για την προσπάθεια, γιατί πραγματικά μας πιέζανε και οι χρόνοι. Και τελειώνουμε όλα και σήμερα νομίζω είναι η τελευταία μέρα που ερχόμαστε στο κτίριο. Τον κύριο Πατούλη θα τον ξαναδούμε στα εγγένεια τώρα. Εντάξει, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, βρέτε. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που σήμερα υπογράφοντας και τους αναδόχους που έχουν
πάρει την διαδικασία για τις προμήθειες του γηπέδου. Ολοκληρώνουμε ό,τι πρέπει ώστε το σπίτι των φιλάθλων της ΑΕΚ να ολοκληρωθεί μέσα στη χρονιά αυτή. Ένα έργο ευληματικό που μπορεί να αφορά την Αγία Σοφιά και τους φιλάθλους της ΑΕΚ, αλλά τελικά αφορά όλη την Ελλάδα, αφορά όλη την Αττική. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες μου, αλλά και όσους συνέβαλαν ώστε μέσα στα χρονικά διαστήματα που έπρεπε ανταποκριθήκαμε σε αυτό το ιστορικό κάλεσμα ενός από τα πιο ευληματικά γήπεδα που θα έχει η χώρα.